Συζήτηση και ίσως επανακαθορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Φιλαρμονικής του Δήμου Ξάνθης φαίνεται ότι προκρίνονται από τους ανθρώπους του Δήμου ως το επόμενο βήμα μετά τη ρήξη που έχει επέλθει στις σχέσεις των μουσικών με τη Δημοτική Αρχή και το Κέντρο Πολιτισμού. Ερωτηθεί ο πρόεδρος του κέντρου Μανώλης Φανουράκης μετά την επιστολή των μουσικών που δόθηκε στη δημοσιότητα, απέφυγε να πάει στα άκρα την αντιπαράθεση αναφέροντας ότι δεν επιθυμεί να μπει σε διαδικασία διαλόγου μέσω ανακοινώσεων και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης είναι αυτό που θα αποφασίσει. Σε ό,τι αφορά στα αιτήματα των μουσικών, ο Μανώλης Φανουράκης δηλώνει ότι πράγματι υπάρχουν οφειλόμενα χρήματα, αλλά η εξόφλησή τους δεν εξαρτάται από τον ίδιο και αναζητεί τρόπος για νόμιμη πληρωμή λόγω του προβλήματος που υπάρχει με την έγκριση του Επιτρόπου του Ελεκτικού Συνεδρίου. Επίσης, δέχεται πως υπάρχει πρόβλημα με τα μουσικά όργανα και αναφέρει ότι ο Δήμος σταδιακά θα τα αντικαταστήσει όπως οφείλει. Η Φιλαρμονική θα συνεχίσει. Αυτό είναι η βούληση του Δήμου. Θα ασχοληθούμε με το θεσμό της Φιλαρμονικής και είναι τελείως ξεκάθαρο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει με τα δεδομένα που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Φιλαρμονική και θέλει να ασχοληθεί με τη Φιλαρμονική, οι πόρτες του Δήμου θα είναι ανοιχτές. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα δούμε κάποια πράγματα στα καινούργια βάση. Σίγουρα κάποια από τα αιτήματα τα κατανοούμε και τα καταλαβαίνουμε. Σίγουρα τα όργανα στη Φιλαρμονική του Δήμου Ξάνθης πρέπει να αντικατασταθούν, πρέπει είναι βούληση και μέρημνα του Δήμου να την αντικαταστήσει. Από εκεί και πέρα πιστεύω και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει τις αποφάσεις του ώστε να συνεχίσει η Φιλαρμονική μια ιστορία πολλών χρόνων, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να δεν θα ασχοληθούμε με τα πρόσωπα σίγουρα και δεν θα μπούμε σε ένα διάλογο με τις ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις δεν βγάζουν σε καμία. Δεν εξυπηρετούν κανέναν. Η ουσία είναι να λυθεί όποιο πρόβλημα υπάρχει. Εμείς έχουμε τη βούληση, έχουμε τη θέληση και από εκεί και πέρα, αν διαλέξουν κάποιοι το δρόμο των ανακοινώσεων, δεν θα τον ακολουθήσουμε. Τέλος, ο κύριος Φανουράκης επεσήμανε πως μόλις το πρόβλημα προέκυψε, ο ίδιος και οι υπεύθυνοι του ΟΔΙΟΥ διαπίστωσαν ότι η μουσική δεν είναι εγγεγραμμένη στο μαθητολόγιο του ΟΔΙΟΥ, με αποτέλεσμα να τους ζητηθεί να εγγραφούν ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στη Φιλαρμονική. Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο οι νεότεροι μουσικοί και όχι αυτοί που υπογράφουν την επιστολή εμφανίστηκαν για να εγγραφούν.